Ο καλεσμένος μας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται, νομίζω, καθημερινά. Αφιερώνει πάρα πολλές ώρες στο τοπικό ποδόσφαιρο, στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος της ΕΠΣΗ, το νούμερο 2 της ΕΠΣΗ, θα λέγαμε, μετά τον πρόεδρο της ΕΠΣΗ, τον κύριο Τζόρτζογλου. Είναι ο Α' αντιπρόεδρος της ΕΠΣΗ και πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλήματος, ο κύριος Γιώργος Πλούταρχος Κουτεντάκης. Θα μεταφερθούμε στον Τιμπάκη. Βέβαια, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κουτεντάκη. Να είστε καλά. Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Βαρδαλαχάκη. Νομίζω ότι τα είπατε όλα εσείς σε πολύ σύντομο διάστημα. Άρα, εγώ δεν πιστεύω να χρειάζομαι κάπου. Βέβαια, τα είπαμε σίγουρα. Σας κάλυψε ο πρόλογος του συναδέλφου εδώ, του Μανώλη του Βαρδαλαχάκη. Μανώλη. Το σίγουρο είναι, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι με κάλυψε κατά κάποιο τρόπο ο κύριος Βαρδαλαχάκης, αλλά αυτό που κρατάω είναι αυτό που είπατε εσείς. Παίρνει μια φαύλα. Παίρνει κάτι, σταματάνε τα αρσενικά πρωταθλήματα. Πάει χαμένη χρονιά για μας. Αυτές είναι οι επιπτώσεις, αυτό που σωστά κύριε Κουτεντάκη, στεναχώρια αυτή η παύλα, η αδικία που νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι μια μαχαιριά νομίζω για το τοπικό ποδόσφαιρο να πάει μια χρονιά χαμένη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το περσινό καλοκαίρι έγιναν σχεδιασμοί, έγιναν μεταγραφές, δαπανήθηκαν και χρήματα, τα οποία όλα πήγαν στον αέρα. Υπάρχει όμως, κύριε Κουτεντάκη, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι μέσα από τις τηλεδιασκέψεις που κάνατε, τα σωματεία είχαν ευθαρσώς δηλώσει και ουσιαστικά ομόφωνα, ειδικά στις τελευταίες τηλεδιασκέψεις, δεν υπήρχε νομίζω κάποιο σωματείο που να διαφωνεί, ότι δεν ήθελαν, έλεγαν όλοι ότι δεν πρέπει να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Στέκομαι στο δεν πρέπει, όχι το δεν θέλουν, γιατί αν ρωτήσει τις ομάδες, όλες θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο. Θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο και να γυρίσουν στα γήπεδα. Σωστά. Αλλά το δεν πρέπει, γιατί πραγματικά θα είναι κάτι που δεν θα έχει ομαλό τεστ, δεν είναι, κύριε Κουτεντάκη. Οι ομάδες δεν ήθελαν. Και αυτό μεταφέρατε κι εσείς στην ΕΠΟ. Κύριε Βαρδαλαχάκη, θα σας γυρίσω λίγο πίσω και θα σας πω. Πέρυσι ο κυπελούχος σε όλες τις ενώσεις της Ελλάδος βγήκε με κλήρωση. Αυτό πιστεύω ότι δεν είναι ό,τι καλύτερο. Έτσι, μιλάμε τώρα ότι πέρυσι, ας πούμε, βγήκε ο Πανό με κλήρωση. Μιλάμε για κλήρωση, δεν μιλάμε για παιχνίδια που έγιναν στο αγωνιστικό χώρο, παίχτηκε ποδόσφαιρο, μιλάμε για κλήρωση. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι αυτό που ζητάμε εμείς. Όσο πάμε τώρα για τη διακοπή των πρωταθλημάτων. Κύριε Βαρδαλαχάκη, από τον Νοέμβριο δυστυχώς δεν υπάρχει αγωνιστική δράση. Τα σωματεία είναι ερασιτεχνικά και αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες. Κυρίως, όπως ξέρουμε όλοι, στο οικονομικό κομμάτι. Και εδώ ήθελα να σταθώ και να πω το εξής. Ευτυχώς που υπάρχει η Περιφέρεια Κρήτης, ένας άνθρωπος που βοηθάει τον ερασιτέχνη παράγοντα, ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης και ο Περιφερειάρχης μας και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης ο Νίκος Συρηγωνάκης, που σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που ζούμε, και ειδικά ο ερασιτέχνης παράγοντας, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τα σωματεία, την ΕΠΣΗ, και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω και σαν ΕΠΣΗ, αλλά και σαν φυσικό πρόσωπο, σαν Γιώργος Κουτεντάκης. Αυτό, κύριε Κουτεντάκη, βέβαια που απασχολεί τα σωματεία ασφαλώς και νομίζουμε ότι είναι ανάσες σημαντικές αυτές που δίνει η Περιφέρεια Κρήτης και βοηθάει τα σωματεία, είναι το τι θα γίνει στο μέλλον. Εκεί βέβαια το μπαλάκι είναι σε εσάς. Έχετε κάνει τηλεδιασκέψεις με τα σωματεία, έχετε ακούσει, νομίζω ότι πήγε και πάρα πολύ καλά έτσι, αν δεν είχατε διαζώσει παρουσία μέσω υπολογιστών, έτσι, αυτή τη νέα μόδα, η οποία δεν είναι μόδα, αλλά είναι κάτι αναγκαίο, να μιλήσετε με τα σωματεία. Θέλω να μας πείτε το μέλλον για το τοπικό ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα για το Ηράκλειο. Τι μπορούμε να περιμένουμε για το μέλλον? Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε να πούμε για τη διακοπή, θα τα πούμε όλα, κύριε Βαρδαλαχάκη. Λοιπόν, εδώ είμαστε οι ποδοσφαιριστές, λοιπόν. Έχουν μεγάλη αποχή από τις προπονήσεις. Φανταστείτε ότι είναι πολύ δύσκολο για ένα ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή μετά από διακοπή 5 με 6 μήνες, ας πούμε, που είναι τώρα, να του πούνε ξαναμπες στο γήπεδο, ξαναξεκίνα πρωτάθλημα. Φανταστείτε ότι είναι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές. Δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Θα υπάρχουν τραυματισμοί. Είναι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, όπως είπαμε. Θα υπάρχουν πρόβλημα με τις δουλειές τους. Δεν μπορούν, άρα λοιπόν, το πρώτο μήνυμα είναι ότι δεν μπορούν να μπουν τώρα στον αγωνιστικό χώρο. Όλοι μας θέλαμε να τελειώσει τα πρωταθλήματα ομαλά και μας στεναχωρεί το γεγονός ότι μπαίνει παύλα σε όλες τις κατηγορίες όπως ήταν και προηγουμένως. Όμως τώρα προτεραιότητα έχει η υγεία και δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Άλλοι μας κάνουν κουμάντο, οι λοιμοξιολόγοι, οι ειδικοί. Άρα λοιπόν. Ναι, με ακούτε? Σας ακούμε, σας ακούμε, κύριε Κουτεντάκη. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν εμείς ακολουθούμε τους ειδικούς, ακολουθούμε τους λοιμοξιολόγους. Μετά από τις τηλεδιασκέψεις, όπως είπατε, κύριε Βαρδαλαχάκη,
Βεβαίως όλα τα σωματεία ήταν ευχαριστημένα, γιατί αυτός είναι ένας πρωτόγνωρος τρόπος να είχαμε επικοινωνία με τα σωματεία λόγω της πανδημίας. Δεν μπορούσαμε, ας πούμε, να κάνουμε το οτιδήποτε. Η επαφή, καταλαβαίνετε ότι είχαμε περιοριστικά μέτρα. Πολύ δύσκολη. Λοιπόν, επικοινωνήσαμε με τα σωματεία, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Ήταν πολύ ευχαριστημένο, όπως είπαμε και προηγουμένως και είπατε κι εσείς. Όλα τα σωματεία μπορούμε να πούμε ότι δεν άκουσα κανένα σωματείο να πει ότι θέλει να συνεχίσει το πρωτάθλημα. Ήταν ομόφωνη η θέση των σωματείων. Ήταν ομόφωνη, επειδή εσείς είσαστε και πολύ κοντά. Άρα και η απόφαση ουσιαστικά, γιατί είναι μια από τις πρώτες αποφάσεις της νέας διοίκησης. Αυτό ήθελα να πω. Μια αναμενόμενη απόφαση, έτσι, δεν προκαλεί έκπληξη. Εμείς, και μάλλον ίσως θα προκαλεί και ανακούφιση που επιτέλους πάρθηκε μια απόφαση να σταματήσει και αυτή η αγωνία και η ανησυχία, έτσι. Καταλαβαίνετε, κύριε Βαρδαλαχάκη, είναι όπως ακριβώς τα λέτε. Καταλαβαίνετε όμως ότι ένας τέχνης παράγοντας που όταν ξεκινάει το καλοκαίρι κάνει τον προγραμματισμό του, εκεί είναι και κάποια σωματεία που έχουν δαπανίσει, όπως είπατε, χρήματα. Βέβαια. Γιατί θέλανε την παραπάνω κατηγορία. Καταλαβαίνετε, όταν έρθει τη στιγμή και του λες ότι δεν γίνεται. Δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο, καταλαβαίνετε τη στεναχώρια του, καταλαβαίνετε την επόμενη μέρα, αν υπάρχει επόμενη μέρα, αν σκεφτεί να ξανασχοληθεί με την ομάδα, δηλαδή γενικά μιλάω με τον αθλητισμό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολες εποχές αυτές να δαπανίσει κάποιος, να βάλει από τα χρήματά του. Χορηγοί δεν υπάρχουν, όπως είπαμε, μόνο με την περιφέρεια. Αναφερθήκατε στην επόμενη μέρα. Ναι. Εσείς τι σκοπεύετε να κάνετε? Τώρα τα πρωταθλήματα σταμάτησαν, άρα εσείς ως ΕΨΗ και ιδιαίτερα και εσείς με την ιδιότητα, πέρα από αλφα αντιπρόεδρος, είστε και πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλήματος, θα κάνετε νέες τηλεδιασκέψεις με τα σωματεία, περιμένετε προτάσεις, τι θα γίνει με αυτό το κομμάτι? Τα σωματεία περιμένουν να σας ακούσουν. Μακάρι τον Αύγουστο, κύριε Βαρδαλαχάκη, Αύγουστο-Σεπτέμβριο, να έχουν προχωρήσει τα εμβόλια, να έχουν ηρεμήσει τα πράγματα και να ξεκινήσουμε κανονικά, χωρίς προβλήματα και να έχουμε ένα υγιές πρωτάθλημα. Καταλαβαίνετε, να μπορούμε να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας, γιατί εμείς θέλουμε το ποδόσφαιρο, θέλουμε ένα πρωτάθλημα σε όλες τις κατηγορίες χωρίς προβλήματα. Λοιπόν, εμείς τώρα είμαστε σε φάση για το μέλλον. Θα γίνουν νέες τηλεδιασκέψεις με τα σωματεία, αλλά σίγουρα θα πρέπει να περιμένουμε και την ολοκλήρωση της ΓΑΜΑ Εθνικής για να δούμε αν υπάρχουν υποβιβασμοί. Και στη συνέχεια διαμορφώνουμε τις κατηγορίες. Ναι. Σίγουρα, βέβαια, είναι λίγο πιο εύκολο το έργο σας τώρα. Ξέρετε πάνω κάτω τις ομάδες. Πέρυσι ήταν λίγο πιο δύσκολο το έργο, αλλά εσείς προχωρήσατε έτσι σε ένα τρίκ, θα λέγαμε. Κάνατε μικρά πρωταθλήματα, προκειμένου εφόσον υπήρχε η πανδημία, εφόσον υπήρχαν προβλήματα από την πανδημία, να προλάβουν να βγουν. Δυστυχώς ούτε αυτό έφτασε. Δηλαδή, ακόμα και μικρά πρωταθλήματα που κάνατε, εάν νομίζω υπήρχαν 1-2 μήνες διακοπής, θα βγαίναν τα πρωταθλήματα της ΕΠΣΗ, έτσι. Άνετα. Θα βγαίναν τα. Δυστυχώς όμως. Το είχαμε προβλέψει αυτό, αλλά δυστυχώς, όπως είδατε, δεν έγινε. Τώρα πάμε στην Τρίτη Εθνική. Η Τρίτη Εθνική παίζει, κύριε Κουτεντάκη, παίζει ποδόσφαιρο. Θα υπάρξουν υποβιβασμοί, σίγουρα, βάσει προκήρυξης. Δεν θα υπάρξουν όμως ομάδες από τα τοπικά που θα ανέβουν. Άρα τι σημαίνει? Του χρόνου, λέει η ΕΠΟ, λιγότερες ομάδες, λιγότεροι όμιλοι. Εσείς είσαι ένας από τους ανθρώπους που έχετε τρέξει πάρα πολύ για τον κριτικό όμιλο. Του χρόνου θα έχουμε κριτικό όμιλο. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε. Θα σας πω ότι η επανέναρξη της ΓΑΜΑ Εθνικής, όπως είπατε κύριε Βαρδαλαχάκη, οι ομάδες έρχονται από πολύ μεγάλη αποχή. Σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες. Αλλά από την άλλη, το γεγονός ότι βρίσκονται μέσα στο γήπεδο, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι δεν είναι? Πολύ σημαντικό. Βέβαια, πρέπει να τηρούν το υγειονομικό πρωτόκολλο και κάθε εβδομάδα να γίνουν τα rapid test. Διότι διαφορετικά θα αρχίσουν τα προβλήματα και πάλι, όπως καταλαβαίνετε, θα σταματήσουν τα πρωταθλήματα. Για το κριτικό όμιλο. Κοιτάξτε, τα τελευταία 2 χρόνια κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια με τον πρόεδρο, τον κύριο Τζόρτζογλου. Κάναμε ανεπάλληλα ταξίδια Αθήνα, Κρήτη. Συνέχεια είχα ξαναμιλήσει στον παρελθόν και είχα πει ότι εγώ που είμαι από το Τυμπάκι, την Αθήνα, το είχα κάνει Τυμπάκι Μοίρες. Σωστά. Λοιπόν, τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Κάναμε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για τον κριτικό όμιλο με τον κύριο Τζόρτζογλου. Καταφέραμε και κάναμε τον κριτικό όμιλο. Στην αρχή με τα προβλήματά του, στη συνέχεια ομαλοποιήθηκε η κατάσταση και είχαμε μια καλή κατηγορία. Όπως είπατε όμως τώρα, λόγω συνθήκων πρέπει να γίνουν πιο λίγες, να
Να γίνουν πιο λίγοι οι ομίλοι. Οι ομίλοι να είναι πιο λίγες οι ομάδες, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, όσες ομάδες δεν πέσουν από την Κρήτη, θα ενσωματωθούν με κάποιες ομάδες της Αθήνας, με κάποιες ομάδες του Πειραιά. Καταλαβαίνετε πάλι ότι θα αρχίσουν προβλήματα. Καταλαβαίνετε ότι τις δύσκολες εποχές που ζούμε. Φανταστείτε τώρα ότι λίγες, εγώ πιστεύω, και με την επικοινωνία με τους προέδρους που έχω καθημερινά σχεδόν, ότι δύσκολα θα βρεθούν προέδροι εάν σταματήσει ο κρητικός όμιλος να πάνε να ταξιδεύουν για τα έξοδα. Μιλάμε για τεράστια έξοδα. Ναι. Μάλιστα. Φανταστείτε για ένα ταξίδι, ας πούμε, στην Αθήνα, μία αποστολή θέλει γύρω στα 3.000. Και επειδή μας πιέζει λίγο χρόνος, μια τελευταία ερώτηση θα ήθελα να σας κάνω, κύριε Κουντεντάκη. Νομίζω ότι η ΕΠΣΗ σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Μισό έχει πάρα πολύ δουλειά. Θέλω μια ερώτηση. Να ολοκληρώσω για το κριτικό όμιλο. Ναι. Και μετά θα μου κάνετε ό,τι θέλετε. Θα ολοκληρώσω και θα σας πω ότι δεν τα παρατάμε εύκολα. Ναι, βέβαια. Ναι. Έτσι θα είμαστε σε επικοινωνία. Αν χρειαστεί, θα ξανακάνουμε πάλι τα ταξίδια με τον κύριο Τζόρτζογλου για να κρατήσουμε το κριτικό όμιλο. Άρα, σκίσαμε, εδώ μας βγάζετε μία είδηση ότι ο κριτικός όμιλος δεν πρέπει να τον θεωρούμε χαμένο. Έτσι, θα κάνετε προσπάθεια το καλοκαίρι. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Ήδη υπάρχουν οι επαφές, όπως σας είπα, με τον κύριο Τζόρτζογλου και τον κύριο Ζαγοράκη και με ορισμένα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής έχω μιλήσει και εγώ. Λοιπόν, σας λέω τώρα ότι δεν θα τα παρατήσουμε τα όπλα έτσι εύκολα. Και εδώ σε αυτή την προσπάθεια της ΕΠΣΗ είναι σύμμαχος ο κύριος Ζαγοράκης. Έχετε πάρα πολύ καλές σχέσεις, έτσι. Τον πρότεινε και η ΕΠΣΗ ως πρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Ζαγοράκη. Ο κύριος Ζαγοράκης τον έχει προτείνει η ΕΠΣΗ και ο κύριος Τζόρτζογλου από το 2012, αν θυμάστε καλά. Σαν ένα πρόεδρο κοινής αποδοχής, όπως πράγματι έγινε, πρόεδρο κοινής αποδοχής, όπως πράγματι ήταν μια πρόταση της Ηρακλή και του κύριου Τζόρτζογλου. Λοιπόν, έγινε πρόεδρος ο κύριος Ζαγοράκης, πιστεύαμε στον κύριο Ζαγοράκη, στηρίξαμε τον κύριο Ζαγοράκη και δημόσια. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι έχουμε μια καλή επικοινωνία και εγώ και ο πρόεδρος και μετά άλλα μέλη της Εκκλησικής Επιτροπής. Και θεωρώ ότι τίποτα δεν είναι. Έχουμε καθημερινή επικοινωνία, μπορώ να πω. Δεν νομίζω να υπάρχουν προβλήματα. Μάλιστα, ναι. Αν και εφόσον βέβαια τον αφήσουν τον άνθρωπο να διοικήσει, έτσι. Λοιπόν, Μανώλη έβγαλε ειδήσεις. Έβγαλε πολλές ειδήσεις και νομίζω βέβαια. Το πιο σημαντικό που απασχολεί τις ομάδες, ειδικά της Τρίτης Εθνικής, είναι το θέμα του κριτικού ομίλου. Μάλιστα. Ότι ο κριτικός όμιλος θα τον διεκδικήσει η ΕΠΣΗ να παραμείνει. Κύριε Κουντεντάκη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα.